Και μετά λοιπόν αποφασίζεις να δώσεις εξετάσεις, περνάς στο τέχνης. Μπαίνω στο θέατρο τέχνης, εκεί ήθελα να πω. Ναι. Αν δεν έμπαινα εκεί, δεν θα σταμάταγα. Α. Δεν πήγα να δώσω ποτέ. Δεν είχα σκοπό να πάω σε άλλη δυσκολία. Ναι. Μπήκα εκεί και ήμουν τυχερός γιατί στις 15 μέρες ήμουνα στη σχολή και έπαιζα κιθάρα, γιατί έκανα κλασική κιθάρα. Έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσαμε εκεί με τα παιδιά. Και μου λέει, αυτό μπορείς να το κάνεις και στο θέατρο. Ποιος είστε? Ο Γιώργος Αρμένης. Ο Αρμένης, ναι. Που ήταν δάσκαλος στη σχολή του τέχνης. Λέω, πού να το κάνω. Και σε 15 μέρες βρίσκομαι στο θέατρο να κάνω πρόβες. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Χωρίς να ξέρεις ούτε το αλφαβήτα του θεάτρου. Ούτε το αλφαβήτα. Άλλωστε την αλφαβήτα την έμαθα στις πρόβες. Ήμουν τυχερός γιατί από τις 15 μέρες και μετά έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν πρόβα. Πήγαμε μετά με το θέατρο τέχνης πανευρωπαϊκή περιοδία με Αχαρνής και Ιδίποδα. Και 20 χρονών παιδί τώρα να παίζει στο Φεστιβάλ των Εθνών και σε μεγάλα θέατρα. Ήταν συγκλονιστικό, εντάξει, εμπειρία ζωής. Μετά όμως ασχολήθηκες με το εμπορικό θέατρο, σωστά? Ασχολήθηκα με το θέατρο γενικώς, δηλαδή και με το εμπορικό θέατρο. Η τηλεόραση... Θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή, αν είσαι απόφυτος του ΚΟΥΝ, έπαιρνε πολύ καιρό για να πας στο εμπορικό θέατρο. Εντάξει, όχι, καμιά δεκαετία, καμιά δεν άργησα και πολύ εγώ, δεν κάθισα και πολύ στο τέχνης. Γιατί πήγα μετά Φαντάρος, γύρισα και πήγε ο δρόμος στο ελεύθερο θέατρο. Αλλά η τηλεόραση ήρθε μετά μια δεκαετία, όντως. Μια δεκαετία μετά. Αφού έμπλεξε και με κάτι συναυλίες και άρχισε να κάνω συναυλίες με τον Πάπα Άζογλου, με τον Λουκιανό, τον Κυλαϊδό. Εκεί ως τι? Ως οργάνωση παραγωγής. Αυτό πώς... το είχες αυτό το μικρόβιο. Ναι. Το είχα αυτό το μικρόβιο, παιδί μου. Δούλεψα σε μια εταιρεία τότε γιατί ήθελα ταυτόχρονα να έχω λίγα το χρήματα παραπάνω. Και τελικά το Χαρτζηλίκι έγινε μια πολύ καλή. Ποια ήταν η πιο μεγάλη πρώτη σου παραγωγή, θυμάσαι? Η συναυλή στο Λυκαβητό του Πάπα Άζογλου. Αυτές οι τεράστιες συναυλίες στον Πολυκόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησα με πρώτα με τους Κατσιμιχαίους, τον Μπουλά και τον Γιουκαρίνη, κάναμε μια περιοδία μεγάλη. Μετά με τον Λουκιανό, τον Κυλαϊδόνη, κάναμε πολλές συναυλίες. Και ήρθε ο Νίκος και μας βρήκε και γίνανε Λυκαβητοί και γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά ήταν όλα αυτά, είναι λίγο στην... γραμμένα στην ιστορία της ροκ σκηνής Ελλάδας. Και με ανθρώπους που ακόμη και σήμερα παραμένουν.